όμως θα είμαι κακός. Όχι, εδώ είμαστε, αλλάξαμε μπαταρίες και περιμένουμε. Αυτό ομολογούμε, δεν το πιστεύαμε. Μας έλεγε πριν και η Σοφία Ανδριοπούλου που είναι καλησπέρα, είμαι στη Δημοκρατική Αριστερά. Στη Δημοκρατική Αριστερά, στην Κεντρική Επιτροπή. Έχει σημασία αυτό για μας. Και η Δήμητρα Λεβίζου. Την πάρ και εγώ. Πού είσαι? Που είμαι, δεν είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά είμαι στη Δημάρ και στην πλευρά του Αριστερού Δικτύου στη Δημάρ. Λοιπόν, λέγαμε λίγο πριν βγούμε, να βάλουμε και τους τηλεθεατές μας στο παιχνίδι, ότι με ρωτήσατε και είπα και εγώ ότι αυτό δεν το περίμενα, ότι θα έρχονταν κάποια στιγμή που θα κάναμε συνεντεύσεις πάνω στην άσφαλτο της Μεσογείων, με πίσω μας αντί για ντεκόρ τέλος πάντων στουντιακό, να έχουμε τα ΜΑΤ. Λοιπόν, είναι μια σκηνή που κανένας μας δεν το πίστευε ότι θα τη ζήσει και είναι μια σκηνή που κανένας μας από όποιο μετερίζει και αν θέλει να είναι, δεν μπορούσε ποτέ να πιστέψει ότι η επιβολή πολιτικών αποφάσεων θα γίνεται με τα ΜΑΤ. Διαβάζω από το πρωί και στο ίντερνετ μιλάνε όλοι για την νομιμότητα. Ποια νομιμότητα? Από την αρχή ξεκίνησε μια τελείως παράνομη πράξη. Συνεχίστηκε. Κρυφτήκαμε πίσω από πολιτικά αντικα παιχνίδια για να μην λάβουμε την ευθύνη των πράξεών μας. Και μιλάω για υπογραφές βουλευτών που μπήκανε για να συζητήσουμε την κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Και επί της ουσίας αναβάλανε με κάθε τρόπο τη συζήτηση έτσι ώστε να μην μπορέσουμε να τη συζητήσουμε ποτέ. Και αυτή τη στιγμή με τα ΜΑΤ ζητάμε, επικαλούμαστε την νομιμότητα, αν είναι ενώ, κυρία Ανδριοπούλου, έχει εκπνεύσει 18 μήνα που μας πέρασε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Έχει εκπνεύσει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ψηφίστηκε ο νόμος για την ΕΡΙΤ, αλλά όχι για την κατάργηση της ΕΡΤ. Να τα λέμε όλα με το όνομά τους. Σε αυτό το επίπεδο, αν θέλουμε να κάνουμε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που επικαλούνται όλοι, πρέπει να τις κάνουμε. Και η Δημάρ. Τις μεταρρυθμίσεις νομίζω ότι όλοι πρέπει να τις έχουμε υπόψη μας, αλλά το θέμα είναι τι μεταρρυθμίσεις θέλουμε. Και το θέμα είναι πώς τις κάνουμε. Τα λάθη δεν διορθώνονται με λάθη. Και μάλιστα τραγικά λάθη για τη δημοκρατία και τραγικά λάθη για το πολιτικό σύστημα. Με τα ΜΑΤ δεν μπορεί το πολιτικό σύστημα να πάει μπροστά. Πρέπει να το αντιληφθεί. Η κοινωνία έχει φτάσει στο όριό της και από εδώ και πέρα οποιασδήποτε επιλογές που μπορεί να κάνει η κοινωνία, δεν μπορεί το πολιτικό σύστημα να επικαλείται αφηρημένα όρους και έννοιες όταν το ίδιο καταστρατηγεί βασικές αρχές και βασικούς κανόνες του συντάγματος και του νόμου. Χωρίς να θέλω καθόλου να σε φέρω σε δύσκολη θέση, ξέρεις την εκτίμησή μου και στο πρόσωπό σου και στο πρόσωπο του κυρίου Κουβέλη, προσωπικό είναι αυτό δικό μου. Θέλω να πω ότι προχθές έγινε μία σύσκεψη εάν θα πηγαίνετε και στην δημόσια τηλεόραση. Κάτι που μας είχατε εντός εισαγωγικών υποσχεθεί. Φύγατε από την κυβέρνηση, πόσο μάλλον, και ξαφνικά απογοητευτήκαμε ακούγοντας ότι θα πηγαίνετε και στη δημόσια τηλεόραση επικυρώνοντας αυτό το μόρφωμα. Επί της ουσίας η απόφαση... Δεν θέλω να απολογηθείς. Δεν απολογούμε, αλλά πρέπει κάποια πράγματα να τα εξηγεί και ο κάθε πολιτικός φορέας στον κόσμο. Η απόφαση να μην συμμετέχουμε στην ΕΡΙΤ και στη δημόσια τηλεόραση, συγγνώμη, ήταν ακριβώς γιατί καταδικάσαμε το πολιτικό μόρφωμα, είχαμε καταθέσει νομοσχέδιο για την κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και θεωρούσαμε όλη την υπόθεση παράνομη. Αυτή τη στιγμή το σκεπτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής, με διαφωνίες μπορώ να σας πω και με συμφωνίες, βγήκε η απόφαση ότι από τη στιγμή που ψηφίστηκε ο νόμος για τη δημόσια τηλεόραση και την ΕΡΙΤ, και έχει εκπνεύσει το προεδρικό διάταγμα, είναι ώρα και στιγμή να πάμε και στη δημόσια τηλεόραση. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Έχει εκπνεύσει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και επί της ουσίας αυτό που δεν έχει εξηγηθεί στον κόσμο και ίσως και εμείς δεν έχουμε καταλάβει καλά, είναι ότι από τη στιγμή που εξέπνευσε και δεν ισχύει, η ΕΡΤ δεν έχει καταργηθεί. Πρέπει αυτό να το καταλάβουμε. Νομίζω ότι δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αν συμμετέχουν στελέχη μας στη δημόσια τηλεόραση στα πάνελ. Πολύ μεγάλη σημασία έχει ότι εμείς συνεχίζουμε και κατά αυτή τη στάση της κυβέρνησης, γιατί δεν έχει σημασία αν θέλεις να κάνεις ένα φορέα που λες, επικαλείσαι και λες ότι είναι εξυγχρονισμένος και μεταρρυθμισμένος. Η σημασία έχει πράξει και πώς αυτό έχει...